Κύριε Δήμαρχε, πώς ξεκίνησε η δεύτερη θητεία σας και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Η δεύτερη θητεία ξεκινάει με τους ίδιους στόχους που είπαμε να είχαμε και στην πρώτη θητεία. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που είναι η καλυτέρευση της καθημερινότητας των δημοτών, αλλά και ταυτόχρονα το να δημιουργήσουμε αυτές τις βάσεις για να έχουμε έναν αναπτυξιακό Δήμο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην προσέγγιση που είχαμε και στην πρώτη τετραετία. Ίσα-ίσα, επειδή και το ποσοστό της νίκης μας ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αυτό μας έχει γεμίσει με μεγαλύτερες ευθύνες, με μεγαλύτερη τάση για δουλειά, γιατί πρέπει να ικανοποιήσουμε και πρέπει να εξαργυρώσουμε αυτή την επιτυχία, με την καλή έννοια πάντα τη λέξη εξαργύρωση, για τους δημότες και για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό που περιγράφεται αφορά βεβαίως και τους συνεργάτες σας που έχουν αναλάβει θέση ευθύνης, το έχουν αντιληφθεί. Τι ζητάτε από αυτούς? Το πρώτο πράγμα που μίλησα με τους συνεργάτες μου, οι μισοί ήταν παλαιοί, είχαμε και τους άλλους μισούς που είναι νέοι. Τους έχω δώσει κατευθυντήριες οδηγίες να είναι ταγμένοι στην εξυπηρέτηση του πολίτη 24 ώρες το 24ωρο, να σκύβουν, να ακούνε και όπου μπορούμε, όπου είναι εφικτό, να δίνουμε άμεσες λύσεις, να μην χρονίζουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα στο Δήμο Ανδραβίδας Χιλίδης είναι πάρα πολλά, σε όλους τους Δήμους. Έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν όμως, όπως σας είπα, και με το μέλλον. Οι προκλήσεις είναι πολλές και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πιο έντονη, πιο εντατική και μεγαλύτερη προσπάθεια στο να κριθούμε ικανοί στο ύψος των περιστάσεων, οι οποίες είναι απαιτητικές και δύσκολες. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Στη δεύτερη θητεία του, ο Γιάννης Ολέτζας ως δήμαρχος έχει σκοπό να διαδραματίσει έναν πολύπλευρο ρόλο ενδεχομένως, που πέρα από το Δήμο του δηλαδή θα είναι ένας εξωστρεφής ρόλος, θα έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα που αφορούν το νομό? Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης από την πρώτη θητεία μας είχε επενδύσει πάνω στην εξωστρέφεια. Δεν είναι τυχαίο όλες αυτές οι προσωπικότητες οι οποίες μας επισκεφθήκανε, αλλά και ταυτόχρονα το ότι μπορέσαμε να κάνουμε το Δήμο μας δυνατό να μετέχει στα συλλογικά όργανα αποφάσεων, ΠΕΔ, ΚΕΔΕ. Αυτό θα είναι και ο στόχος μας, να συνεχίσουμε να υπάρχει εξωστρέφεια. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης τόσο σε ηλιακό επίπεδο, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, θα ζητήσει, θα πετήσει να πάρει αυτά τα οποία δικαιούται και θα δώσει αυτό το οποίο πρέπει να δώσει για να μπορέσει ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης να πάψει να είναι ο φτωχός συγγενής και να είναι αμέτωχος στη λήψη των αποφάσεων οπουδήποτε, είτε μέσα στην Ηλία είτε σε όλη τη χώρα. Μιας και το λέτε σε ό,τι αφορά την Ηλία, και έτσι να κλείσουμε, τι εννοείτε? Δηλαδή θα μπορούσε να είναι φορέας διαχείρισης απορριμμάτων, κάτι άλλο, τι εννοείτε ακριβώς? Είναι κάτι το οποίο θα το δείτε σύντομα, αλλά ξαναλέω και πάλι ότι ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα οποία συζητιόνται. Και σίγουρα θα έχει φωνή και άποψη μέσα αυτά και παρουσία.